με ένα ψεκαστήρι στα χέρια και λέγοντας ότι αυτό είναι το φάρμακο κατά του κορονοϊού, ο πρώην Μητροπολίτης Αιγυαλίας και Καλαβρίτων Αμβρόσιος κατάφερε να προκαλέσει για ακόμα μια φορά σ' άλλο. Όλα έγιναν παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλαμπου Μπονάνου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Τσαγκενέ, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Στο Ριόλο Αχαΐα, σε περιοχή λίγο έξω από την Πάτρα, παρευρέθηκε ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγυαλίας στην Θεία Λειτουργία. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή, ανέβηκε στο βήμα, πήρε το λόγο και κρατώντας στα χέρια του ένα ψεκαστήρι, άρχιζε να ρίχνει στον κόσμο, στους πιστούς που βρίσκονταν από κάτω μέσα στον Ιερό Ναό, αγιασμό. Και είπε ότι αυτό είναι το φάρμακα για όλες τις αμαρτίες μας και φυσικά για τον κορονοϊό. Όπως είπες και εσύ, Ράνια, παρόν ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, όπου στην θέα του Μητροπολίτη και φυσικά του πρώην Μητροπολίτη και φυσικά με όσα άκουσε, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να φωνάζει ότι όλα αυτά είναι ντροπή και ότι γυρνάμε πίσω στον Μεσαίωνα και ότι δεν είναι δυνατόν φυσικά την ώρα που όλοι δίνουν μεγάλη μάχη προκειμένου να πιστούν οι πολίτες για να εμβολιαστούν, ένας ιερέας να προχωρά σε αυτές τις δηλώσεις και μάλιστα μέσα από ναό. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε τι είπε ο κύριος Μπονάνος στο Σταρ για τη στάση του πρώην Μητροπολίτη. Αντιπροσώπευα φυσικά τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Προχωρούσε η λειτουργία, ήταν εκεί ο Ιεράρχης ο Αμβρόσιος και κάποια στιγμή προς το τέλος της λειτουργίας φυσικά έβαλε και τη θρησκευτική του ομιλία. Εκεί λοιπόν κράταγε στα χέρια του ένα βιβλιαράκι και ένα ψεκαστήρι όπως το ονομάζει και ο ίδιος και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό το ψεκαστήρι είναι ο αγιασμός για να απομακρύνεται το αμάρτημα και φυσικά και για τον κορονοϊό. Μόλις το άκουσα εγώ αυτό θεώρησα ότι προσβάλλεται ο αυτοσεβασμός μου, προσβάλλονται οι γνώσεις μου, προσβάλλομαι σαν άνθρωπος αν το θέλετε και φώναξα ντροπή. Σηκώθηκα επιδεικτικά και έφυγα από το ναό και δεν ξαναγύρισα μέχρι το τέλος της λειτουργίας.